μας λίγο πώς αντιμετωπίζουν οι συμβολεογράφοι αυτές τις εικόνες, αυτά που ζείτε στα δικαστήρια. Έχουμε την κυρία Κοντογιώργου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ακριβώς. Με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι, τώρα σας ακούμε. Καλημέρα σας. Μετά την επικοινωνία την οποία είχαμε με τους συναρμόδιους υπουργούς δικαιοσύνης, προστασίας του πολίτη και οικονομικών και τις διαβεβαιώσεις αφενός προστασίας των συμβολεογράφων που ήταν και το κύριο μέλημά μας, διότι όπως γνωρίζετε ο συμβολεογράφος εκτελεί μια δικαστική απόφαση. Πρέπει από τον κόσμο να φύγει αυτή η εικόνα ότι ο συμβολεογράφος εκπληστηριάζει το σπίτι του Κοσμάκη, τους βγάζει έξω κλπ. Ο συμβολιογράφος εκτελεί δικαστική απόφαση και μέχρι εκείνη τη στιγμή ο κάθε οφειλέτης έχει δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο και ακόμα και χρήματα να μην έχει, υπάρχει ο θεσμός της νομικής προστασίας που μπορεί να του παρασχεθεί δικηγόρος που πληρώνεται από το δημόσιο. Οι συνάδελφοί σας οι οποίοι αντιμετώπισαν, κυρία Κοντογιώργου, τα χθεσινά περιστατικά, τι σας λένε? Ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία με τους συναδέλφους μας που βρίσκονταν στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, γιατί ήδη είχαμε πληροφορίες και εμείς οι ίδιοι ότι θα γίνονταν επεισόδια στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, διότι όπως θυμόσαστε και στο παρελθόν όλα τα γεγονότα στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας συνέβαιναν και σποραδικά σε μικρότερα ειρηνοδικεία. Εκεί έπεφταν τα φώτα της δημοσιότητας, επομένως εκεί έπεσε και ο κύριος όγκος των αντιδράσεων. Μετά από αυτές τις αντιδράσεις, εσείς σκέφτεστε πάλι να συνεδριάσουν τα όργανά σας, να ζητήσετε κάτι, μήπως προχωρήσετε πάλι σε αναστολή των πληστηριασμών ή κάτι τέτοιο ή όχι? Όχι, οι συνάδελφοί μου, όλοι όσοι μετήχαν χθες στην Αθήνα, γιατί ήμασταν σε άμεση επικοινωνία μαζί τους, ήταν απολύτως ικανοποιημένοι με την τήρηση των υποσχέσεων των υπουργών, διότι παρήχαν απόλυτη προστασία για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Φυσικά θα συνεχίσουν και την επόμενη Τετάρτη. Μάλιστα. Εσείς έχετε εικόνα, κυρία Κοντογιώργου, από τους χθεσινούς πληστηριασμούς, για παράδειγμα, αν μέσα υπήρχε πρώτη κατοικία ή κατοικία για χαμηλά ποσά? Μου επιτρέπετε να κάνουμε έναν διαχωρισμό. Οι συνάδελφοί μου, αυτοί που είχαν τέτοια προγράμματα, γιατί ξέρετε, προγράμματα υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν συσσωρευμένα, τα ξέρετε και εσείς ως δημοσιογράφοι, έχουν γραφτεί και στις εφημερίδες, έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι ότι γίνονται ξαφνικά προγράμματα τώρα και βγαίνουν ακίνητα στον πληστηριασμό. Θέλω να προσδιορίσουμε το εξής, να διαχωρίσουμε τη μορφή των χρεών. Υπάρχουν τα χρέη τα οποία είναι έναντι τραπεζών, δημοσίου, έναντι ιδιωτών και όλα αυτά. Κυρία Κοντογιώργου, τα έχουμε πει όλα αυτά τους διαχωρισμούς από νωρίς στην εκπομπή. Θέλω να διαχωρίσω για την πρώτη κατοικία που μένετε. Ναι, ναι. Διότι τα ιδιωτικά χρέη, αν εγώ έχω δανειστεί κάτι από εσάς, ένα ποσό, το οποίο δεν το έχω επιστρέψει, που είμαι ο ιδιώτης, εγώ ως ιδιώτης φυσικά μπορώ να εκπληστηριάσω το ακίνητο του οφειλέτη μου για να ικανοποιηθεί η απέτησή μου. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας νόμος, κανένας νομοθέτης να προστατεύσει αυτού του είδους τα δάνεια. Έναντι των πιστωτών αυτών. Έναντι των ιδιωτών. Των ιδιωτών. Ο μεγάλος αγώνας, και γι' αυτό σας είπα, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Σωστά, σωστά. Και η πρώτη κατοικία εκπληστηριάζεται. Ναι. Είναι διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε. Ναι. Γι' αυτό σας έκανα αυτό το διαχωρισμό. Κυρία Κοντογιώργου, όμως η Μέρη σας έκανε και μια συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτός ο διαχωρισμός γίνεται. Απλώς έχετε εσείς... Όσον αφορά τα ταμεία, το δημόσιο, τις τράπεζες, γιατί τις τράπεζες είναι γνωστό, υπάρχει... Είναι γνωστά αυτά. Εσείς από τους χθεσινούς πληστηριασμούς έχετε μια εικόνα? Έχετε μια εικόνα? Λοιπόν, από τους χθεσινούς πληστηριασμούς υπήρχαν κάποια ακίνητα μεγάλης αξίας μέχρι το μεσημέρι. Θα έχουμε την πλήρη ανάλυση από τους συναδέλφους μας. Αναφέρομαι σε αυτά που ξέρω σίγουρα. Ναι. Στους δύο ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που διεξήχθησαν χθες,
με μεγάλη επιτυχία, ενώ από άποψη διαδικασίας, από αυτή τη πλευρά. Ναι, ναι. Ο πρώτος πληστηριασμός ήταν, και στις δύο περιπτώσεις ήταν επισπεύδουσα η Eurobank, αλλά για χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου. Μάλιστα. Και για μεγάλης αξίας ακίνητα. Μάλιστα. Ο πρώτος εκ των δύο πληστηριασμών δεν πραγματοποιήθηκε διότι δεν υπήρχαν πλειοδότες. Μάλιστα. Ωραία. Ματρώθηκε. Ο δεύτερος ηλεκτρονικός πληστηριασμός πραγματοποιήθηκε, ήταν για δάνειο 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και εκπληστηριάστηκε, κατακυρώθηκε στη Eurobank για 730.000 ευρώ. Στην ίδια την τράπεζα που το έβγαλε. Ναι. Ακριβώς, για 730.000 ευρώ. Από τους υπόλοιπους πληστηριασμούς έχετε εικόνα για τους άλλους πληστηριασμούς? Από τους φυσικούς πληστηριασμούς, ναι. Δηλαδή αυτούς που διεξήχθηκαν στο Ειρηνοδικείο, ναι, ναι, Αθηνών, δεν ξέρουμε αν υπήρχε πρώτη κατοικία, δεν μας έχουν πει κάτι. Δεν έχετε... Αυτό είναι, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη. Άρα, αυτό. Άρα λοιπόν μέχρι το μεσημέρι μας λέτε, είναι αυτό που λέει ο Νίκος από το πρωί από τις πληροφορίες του, ότι μέχρι το μεσημέρι θα πρέπει να έχουμε μία εικόνα για, για αυτούς τους πληστηριασμούς, για αυτές τις περιπτώσεις. Για την πρώτη κατοικία. Σωστό είναι αυτό που λέτε, γιατί διαχωρίζετε τις ιδιωτικές υποθέσεις. Κύριε Κοντογιώργο, σας ευχαριστούμε. 20.000 το χρέος, αλλά να ήταν ιδιωτικό. Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να προστατευτεί. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κοντογιώργο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να δούμε όμως, γιατί θέτουν από την αρχή το ζήτημα της προστασίας, Κώστα. Η προστασία ήταν να μπουν ΜΑΤ έξω από την αίθουσα που γίνεται πληστηριασμός. Από την αίθουσα δηλαδή. Ή έξω από το Ειρηνοδικείο. Να μπουν.